Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Παρακαλώ το όνομά σας και την ερώτηση. Κατερίνα Πλατή, σπουδάστρια δημοσιογραφίας. Κύριε Παπανδρέου, έχουν χαρακτηρίσει πολύ το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών σαν ένα εγχείρημα που δεν έχει ελπίδα επιτυχίας. Τα ποσοστά, επίσης, δεν είναι ιδιαίτερα ένθερμα προς το μέρος σας. Στις δημοσκοπήσεις δεν είναι ένθερμα. Ναι. Αν τελικά δεν καταφέρετε να πάρετε αυτό το πολυπόθητο ποσοστό που θα σας βάλει μέσα στη Βουλή, αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της πολιτικής σας καριέρας και την έξοδο από την πολιτική σκηνή. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όλο και φουντώνει ο ενθουσιασμός σε όλη την Ελλάδα και θα κάνουμε την έκπληξη την Κυριακή. Βέβαια, είμαστε ένα κίνημα που είναι νεογέννητο, 15 ημερών. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ λογικό να υπάρχουν τα ερωτήματα και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το ποιες είναι οι αξίες που εκφράζουμε και ποια είναι η προοπτική. Για μένα είναι η αρχή. Είναι η αρχή να βοηθήσω, να φτιάξουμε ένα κίνημα, να μπορεί η νεολαία ιδιαίτερα να έχει ιδιαίτερη συμμετοχή. Όπως σας είπα και χθες, μιλούσα με νέους για την αυτοοργάνωση, να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο, να αξιοποιήσουμε την διαβούλευση, το λεγόμενο crowdsourcing για συζητήσεις, για προτάσεις, για δυνατότητες συμμετοχής των νέων ανθρώπων και όχι μόνο των πολιτών. Είναι ένα κίνημα με ταυτότητα πολύ καθαρή, δημοκρατική, σοσιαλιστική, θα έλεγα και πράσινης ανάπτυξης. Είναι και ένα κίνημα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να εδραιώσει αξίες πάνω στις οποίες θα χτίσουμε συνεργασίες με ευρύτερους χώρους ή θα μπορέσουμε να ξανανεώσουμε αυτόν τον ευρύτερο χώρο των δημοκρατικών δυνάμεων της Ελλάδας. Άρα λοιπόν για μένα είναι αρχή, θα παλέψω, θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, θα μιλήσω με όλο τον κόσμο για να χτίσουμε ξανά αυτή την ελπίδα που ζητά ο ελληνικός λαός, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και είμαι σίγουρος και η νεολαία. Αν δεν τα καταφέρετε να μπείτε όμως στη Βουλή, δεν θα βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα συνεχίσω. Θα συνεχίσετε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαριλία Κόκορη. Είμαι φοιτήτρια δημοσιογραφίας στο ΙΕΚΑΚΜΗ και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ο κύριος που έχουμε απέναντί μας είναι ο ίδιος με εκείνον που το 2009 είχε πει «Λεφτά υπάρχουν». Ρωτώ διότι νωρίτερα είπατε ότι ακόμα το υποστηρίζετε αυτό. Σωστό. Το κόμμα σας λοιπόν εκπροσωπεί το σήμερα ή το χτες? Γιατί το «τα λεφτά υπάρχουν» ανοίξει το χτες. Εγώ θεωρώ ότι τα λεφτά υπάρχουν, ανήκει στο σήμερα και στο αύριο. Ανήκει διότι αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν θα ανοίξουμε κάποιον πακτολό κάπου, έναν παράδεισο να πέσουν λεφτά. Εάν φτιάξουμε ένα κράτος σοβαρό, εκεί θα βρεθούν λεφτά. Εάν χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, και βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Εγώ πάλεψα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή σε φορολογικούς παραδείσους και offshore. Προσπαθήσαμε και τα offshore. Κάναμε μεγάλες αλλαγές στη δημόσια διοίκηση για να μειωθούν οι σπατάλες, για να χτυπηθεί η διαφθορά. Όταν φέραμε τη διάβγεια, όταν φέραμε δηλαδή την αναγκαστική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των εξόδων, ξέρετε πόσο αυτό βοήθησε. Διότι αμέσως μπορούσαμε να δούμε πού πάνε τα λεφτά, τα δικά σας λεφτά, της οικογένειάς σας, των Ελλήνων πολιτών και φορολογουμένων, αλλά και παράλληλα και ο κάθε υπάλληλος ήταν ελεγχόμενος για την σωστή αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Γι' αυτό μιλάω ότι λεφτά υπάρχουν, εάν κάνουμε ένα σωστό κράτος. Ελάτε. Γεια σας. Χρήστος Αραφίδης ονομάζομαι. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε πριν για φτωχολογία. Ναι. Ήσταν πρωθυπουργός στην περίοδο που γίνανε τεράστιες μειώσεις σε συντάξεις και σε μισθούς. Ναι. Μιλήσατε πριν ότι ήμασταν οι πυροσβέστες. Να προσθέσω πυροσβέστες με λάδι. Ρίξατε πολύ λάδι στη φωτιά εκείνη την περίοδο. Είπατε πριν για κούρεμα. Το κούρεμα που έγινε στα πανεπιστήμια, στα ασφαλιστικά ταμεία, στους μικρομολογιούχους, που οι άνθρωποι ό,τι είχαν επενδύσει κοντεύουν να το χάσουν. Και στο τέλος είπατε για πάταξη διαπλοκής, της διαφθοράς και για το μηντιακό σύστημα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Στα αυτιά μου ακούγονται πολύ ωραία. Αλλά αυτά δεν τα κάνετε, κύριε Πρόεδρε, όταν ήσασταν στο 44%. Θα τα κάνετε τώρα, που πολλές δημοσκοπήσεις σας έχουν να μην μπαίνετε καν στη Βουλή. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η εντύπωση που υπάρχει, ότι δεν κάναμε κάτι, αλλά τελικά εμείς συγκρουστήκαμε με συμφέροντα
μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Η διάβια ήταν σύγκρουση με συμφέροντα. Η αξιοκρατία στο δημόσιο που φέραμε ήταν σύγκρουση με συμφέροντα. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολλοί θέλανε να έχουν τον άνθρωπό τους ελεγχόμενο, ένα γενικό γραμματέα ή έναν διοικητή κάποιου οργανισμού που θα ήταν του χεριού τους. Εμείς θέλαμε αξιοκρατικά αυτούς να τους επιλέξουμε και το ξεκινήσαμε με το OpenGov. Μπορεί να κάναμε λάθη, αλλά το ξεκινήσαμε. Φέραμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που και αυτό συνέβαλε όπου μπορούσαμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά. Δεν τα κάναμε όλα. Ανοίξαμε λογαριασμούς, προσπαθήσαμε παραδείγματος χάρη να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων και ποτών. Ξέρω ότι το λαθρεμπόριο τσιγάρων και ποτών θα μας έφερνε περίπου 1 δις ευρώ τον χρόνο. Ξέρω ότι ήταν μεγάλα τα συμφέροντα, όχι μόνο ελληνικά αλλά και ξένα, που δεν θέλανε να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο και τα οποία υπονόμευαν μέσα από τη διοίκηση συνεχώς τις προσπάθειές μας. Το ξέρω ή το παρακολουθούσα. Άρα λοιπόν, τι λέω. Εκείνη τη στιγμή που εμείς αντιμετωπίζαμε την κρίση, το λάδι στη φωτιά που εσείς λέτε, δεν το βάζαμε εμείς. Το βάζει η αντιπολίτευση, το βάζανε αυτοί που πετροβολούσαν την προσπάθεια τη δικιά μας. Εγώ δεν ήθελα να κόψω συντάξεις. Αλλά είχα δύο επιλογές. Να κόψω 100% τις συντάξεις ή να κόψω 20 ή 30% και όσο μπορούσα να κάνω και μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Όπως όσο μπορούσα να προστατεύσουμε και τον Έλληνα, παραδείγματος χάρη με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νόμο τον οποίο κάναμε λέγεται νόμος Κατσέλη, είναι όμως και έργο της κυβέρνησης Παπανδρέου. Κάναμε λοιπόν προσπάθειες και μέσα στην κρίση όσο μπορούσαμε να μειώσουμε τον πόνο και, τις δυσκολίες του ελληνικού λαού. Διαχειριστήκαμε την κρίση. Δεν την κάναμε εμείς. Δεν τη φτιάξαμε την κρίση. Ήταν μια απασφαλισμένη βόμβα. Είχατε μεγάλο μέριο ευθύνης. Δεν μιλάω προσωπικά μόνο. Πέστε μου συγκεκριμένα. Μιλάω ξανακόμα. Στη διαπλοκή, το Πασόκ είχε μεγάλο μέριο ευθύνης. Στη διαφθορά, είχε μεγάλο μέριο ευθύνης. Μου το ρώτησε ο κ. Ήταν 34 χρόνια σχεδόν κυβέρνηση στο Πασόκ. Ναι. Δεν είσαστε χθεσινός. Έχετε μια πολιτική διαδρομή. Μιλάτε για μένα προσωπικά. Όχι. Και σαν κόμμα. Όχι, όχι. Θέλω. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για κάτι τόσο σοβαρό σε σχέση με διαφθορά, πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι προσωπικές ευθύνες. Εγώ πάλεψα τη διαφθορά. Εγώ άνοιξα δρόμους. Εγώ χτυπήθηκα με τη διαφθορά. Εγώ χτυπήθηκα με τέτοια συμφέροντα. Άρα λοιπόν μπορώ να πω και μάλιστα όπως είπα και στον κύριο Χατζηνικολάου και ως αντιπολίτευση ζήτησα από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Καραμαλή να πάμε υποθέσεις σε εξεταστικές επιτροπές και αν χρειαστεί να ματώσουμε και τα δύο κόμματα. Και τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα. Να ξεκαθαριστεί. Και γι' αυτό όταν ήρθα και ως πρωθυπουργός, εμείς φέραμε τον επίτροπο, τον εισαγγελέα για τις οικονομικές υποθέσεις. Εμείς φέραμε νόμο να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν πριν. Εμείς φέραμε νόμο να μπορούμε να κατασχέσουμε περιουσίες από φοροφυγάδες. Είναι λοιπόν αυτά τα οποία κάναμε, τα βήματα που ανοίξαμε τον δρόμο. Αλλά γι' αυτό και χτυπήθηκα. Χτυπήθηκα για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θέλησαν να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη στη χώρα. Και έπρεπε και θα περίμενα μια κυβέρνηση με πολύ μεγαλύτερη πλατιά που δεν είχε κάθε μέρα του αγανακτισμένου στον δρόμο. Πλατιά συνένεση του κύριου Σαμαρά με το Πασόκ και Δημάρ, θα περίμενα μια τέτοια κυβέρνηση να είχε προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα. Αντί να επιβάλλει περισσότερη λιτότητα να κάνει αυτές τις αλλαγές. Διότι από αυτές τις αλλαγές θα είχαμε χρήματα, αν είχαμε σωστό φορολογικό σύστημα. Αν δεν κομματικοποιούσαμε και πάλι τη δημόσια διοίκηση. Αν δεν λέγαμε, όπως θα έχετε ακούσει, ότι μοιράζαμε πάλι τις θέσεις 4 στη Νέα Δημοκρατία, 2 στο Πασόκ και 1 στη Δημάρ, για να είναι νομή της εξουσίας. Αυτά είναι που μας έχουν καταστρέψει. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν και αυτά είναι για εσάς πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Ελάτε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σοφία Πετρόβα, είμαι εκπαιδευόμενη δημοσιογράφος του ΕΚΑΚΜΗ. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιας που έχει αναφερθεί νωρίτερα όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, πώς πιστεύετε, τι κοινό έχετε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και πού διαφέρεται? Ευχαριστώ. Πολύ προσωπική ερώτηση. Νομίζω κάθε ένας, πρώτα απ' όλα, εμπνεόμαστε, και όχι μόνο εγώ, αλλά πάρα πολύ από τους αγώνες και τις γενιές που ακολούθησαν και τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Ανδρέα Παπανδρέου, ένα προοδευτικό κίνημα
ιδέες του σοσιαλισμού, της δημοκρατίας, της συμμετοχής και παράδοση αγώνων. Είναι μια παράδοση σύγκρουσης με τα κακώς κείμενα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου πήγε 6 φορές φυλακή, ο Ανδρέας Παπανδρέου 2 φορές στη ζωή του, παλεύοντας για αυτές τις αξίες. Ευτυχώς σήμερα έχουμε δημοκρατία και δεν πηγαίνει κανείς φυλακή για τις ιδέες του, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα δυνάμεις που δεν θέλουν την πρόοδο στη χώρα. Και συγκρουόμαστε για αυτά τα δίκαια. Είναι ένα αίσθημα δικαίου που καθένας νομίζω έχει. Παράλληλα, βεβαίως, ο καθένας γράφει και τη δικιά του προσωπική ιστορία, με τον δικό του τρόπο. Ελάτε. Γεια σας, ονομάζομαι Λευτέρης Κοστομένος και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Φώτης Κουβέλης και Γιώργος Παπανδρέου, Δημάρχη Κηδισό. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιας... Κίνημα, δεν λεγόμαστε Κηδισό, κίνημα, ναι. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο κάποια συνεργασία στο μέλλον, δεδομένη τη ιδεολογική συγγένεια που έχετε, τη γνωστή αμοιβαία προσωπική εκτίμηση και του, σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει γεγονότο, ότι είναι ο μοναδικό τρόπο να διασωθεί πολιτικά ο κ. Κουβέλης. Θα τίνετε χειρά βοηθεία. Εγώ με τον κ. Κουβέλη και πολλέ φορέ έχω συζητήσει για την δυνατότητα συνεργασία, μάλιστα και πριν από το 2009. Αν θέλετε, γενικά είμαι ο άνθρωπο που θέλει να ενώσει δυνάμει και είμαι ο άνθρωπο που επιδίωξα συνενέσεις στη χώρα μας, πιστεύω ότι χρειάζονται συνενέσεις, πιστεύω ότι και μάλιστα και αυτοδύναμη κυβέρνηση αύριο να γίνει, να βγει, θα χρειαστούν συνενέσεις, θα έχει μεγάλη δυσκολία μια κυβέρνηση, ένας μόνο αρχηγός κόμματος να μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας, το λέω από εμπειρία δικιά μου, γιατί εμείς είχαμε την αυτοδυναμία και ήταν μεγαλύτερα τα προβλήματα από τις δυνατότητες ενός κόμματος, πρέπει να συνεργαστούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να ξαναβρεθούν. Πιστεύω στην δυνατότητα να βρεθούμε και με τον χώρο Δημάρ και με τον κύριο Κουβέλη. Όπως σας είπα, πολλές φορές έχω συναντήσει τον κύριο Κουβέλη και έχουμε συζητήσει για αυτή την πιθανή συνεργασία. Νομίζω λοιπόν ότι πάνω στις βάσεις αυτών των αξιών που νομίζω ότι συμμερίζεται και ο κύριος Κουβέλης με το κόμμα του, θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας και πιθανώς κοινής πορείας. Ελάτε, μακάρι τελευταίο ερώτημα. Μάλιστα. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Παναγιώτης και είμαι φοιτητής ιατρικής. Κύριε Παπανδρέου, έχετε πει ξανά και ξανά πως θα συμμετάσχετε στο σχηματισμό κυβέρνησης με αναγκαία προϋπόθεση τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Ωστόσο, δεν μας έχετε πει ποιο θα είναι το ερώτημα που θα τεθεί σε αυτό το δημοψήφισμα. Θεωρώ ότι είναι σωστό το ερώτημα. Ουσιαστικά θα πρέπει να είναι η συμφωνία, όποια είναι η συμφωνία, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων μας. Ποια είναι τα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Ένα που είναι ανοιχτό είναι ποια βοήθεια χρειάζεται η χώρα μας έως ότου να μπορέσει να βγει στις αγορές. Ποιο άλλο ζήτημα είναι ανοιχτό. Πώς μπορεί να μειωθεί το βάρος του χρέους. Ποιο άλλο ζήτημα είναι ανοιχτό, ποια είναι η πολιτική οικονομική που θα ακολουθηθεί. Θα είναι λιτότητα ή όχι. Εγώ λέω ότι τέρμα η λιτότητα, αρκετά. Εμείς έχουμε πια πλεονάσματα. Αλλά από την άλλη μεριά, για να πάρουμε αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να δείξουμε κι εμείς ότι είμαστε έτοιμοι αυτά τα κακώς κείμενα για τα οποία αναφέρθηκα πολλές φορές απόψε, να μην τα επαναλάβω, τις θεσμικές αλλαγές, ένα δίκαιο κράτος, ένα κράτος δικαίου και όχι των ισχυρών. Αυτά πρέπει να είναι ένα ελληνικό σχέδιο που θα μπορούμε να είναι εγγύηση ότι δεν θα χρειαστούμε και από αυτούς περαιτέρω βοήθεια σε μια επόμενη φάση. Να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Γιατί το λέω αυτό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία ότι θέλαν να μας βάλουν σε αυτό το μηχανισμό. Μην νομίζετε ότι οι πολίτες των άλλων χωρών έχουν τη διάθεση συνεχώς να δανείζουν την Ελλάδα και να αναλαμβάνουν τα δάνεια τα δικά μας. Αν λοιπόν, αν δούνε μια κυβέρνηση η οποία είναι σοβαρή και η οποία λέει εμείς μόνοι μας δεν θέλουμε να μας επιβάλλετε τίποτα, αλλά επιτέλους εμείς μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα, αυτός είναι ο δικός μου καημός και αυτό ο δικός μου αγώνας, διότι ξέρω, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, ότι έχουμε δυνατότητες. Έχουμε δυνατότητες στην αγροτιά, έχουμε δυνατότητες στην πράσινη ανάπτυξη, έχουμε δυνατότητες ενός ποιοτικού τουρισμού. Εσείς που είσαστε γιατροί, μπορούσαμε να είμαστε χώρος υγείας που θα έρχονται εδώ πέρα επιχειρήσεις για να αναπτύξουν τουρισμό υγείας, παραδείγματος χάρη.
ευζοίας, αντί να φεύγουν οι γιατροί που σπουδάζουν έξω στη Γερμανία και αλλού. Το ίδιο για τους μηχανικούς, το ίδιο για τα πανεπιστήμια μας. Θα μπορούσαμε να φέρνουμε φοιτητές, αντί να διώχνουμε φοιτητές. Τα οποία δεν έχουν τις παροχές που θα θέλαμε εμείς φοιτητές ιατρικής συγκεκριμένα. Ναι, εγώ σας λέω το εξής. Γιατί υπάρχουν ιατρικές σχολές στην Ευρώπη όπου πηγαίνουν ξένοι φοιτητές και δεν έχουμε εμείς ιατρικές σχολές που να έρχονται ξένοι φοιτητές. Ξέρετε ότι απλώς μια ιστορία, κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρχει ένα λεπτό, παρακαλώ, αλλά που είναι παραστατικό. Πήγαινα στην Ινδία σε ένα ταξίδι για μια εκδήλωση για τον Γκάντι. Τώρα είπατε ταξίδι και με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί φίλοι γιατί απουσιάζατε τόσο συχνά από τη Βουλή και ήσασταν στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια. Ωραία, να φτάσω και σε παρακαλώ αυτό, κλείνοντας αν θέλετε. Μιλούσα, ήταν δίπλα μου ένας Κύπριος ο οποίος πήγαινε στην Ινδία. Του λέω τι κάνει στην Ινδία, μου λέει θα κάνω συνεντεύξεις για φοιτητές. Λέω φοιτητές στην Ινδία, τι είναι αυτό. Φέρνω φοιτητές από Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές να σπουδάσουν στην Κύπρο. Και λέω πώς. Είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο και εκπαιδεύω 4.000 φοιτητές. Γιατί λοιπόν εμείς, τα δημόσια, εγώ δεν λέω για τα ιδιωτικά, τα δημόσια να μην ανοίξουν και να έρχονται αντί να ψάχνουμε πόσους Έλληνες μπορούμε να μεταφέρουμε από την Αθήνα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και να στείλουμε και κάτι μικρά πανεπιστήμια από εδώ και από εκεί απλώς για την τοπική ανάπτυξη, γιατί να μην ανοίξουμε και αυτές τις γνώσεις που έχουμε να φέρουμε από πολλές τρίτες χώρες. Θα είναι, άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Λέω ότι ουσιαστικά, για να ξαναγύρω στο δημοψήφισμα, εάν εμείς δείξουμε ότι την Ελλάδα την αλλάξουμε, είμαστε έτοιμοι να την αλλάξουμε και ότι είναι παραγωγική και ότι είναι ανταγωνιστική, πιστεύω ότι θα συμβάλλουν και οι εταίροι μας να μπορούν να ελαφρύνουν το χρέος και να μην έχουμε αυτή τη λιτότητα. Αλλά είναι στο δικό μας χέρι. Και το δημοψήφισμα θα λέει αυτό το πακέτο το οποίο θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας θα το πάμε επιτέλους ο ελληνικός λαός να αποφασίσει. Γιατί? Γιατί πιστεύω βαθιά επιτέλους ο ελληνικός λαός να έχει τον πρώτο λόγο. Επιτέλους να θεωρήσει ο ελληνικός λαός το κράτος δικό του και η απόφαση δικιά του για τις αλλαγές. Τώρα κύριε Χατζηνικολάου για το ερώτημα. Οφείλεται σε αυτό μία απάντηση και μία τελευταία ερώτηση που έρχεται από την πατρίδα μου, την Αλεξανδρούπολη, και δεν μπορώ να μην την κάνω. Αλλά απαντήστε πρώτα, γιατί απουσιάζατε τόσο συχνά από τη Βουλή. Πρώτα απ' όλα, σε όλες τις κρίσιμες πληροφορίες ήμουν εδώ. Δεύτερον, ως πρωθυπουργός θεώρησα τον εαυτό μου πολύ πιο χρήσιμο, ως πρώην πρωθυπουργός της χώρας, πολύ πιο χρήσιμο, όχι να είμαι απλώς ένας βουλευτής, που είναι βεβαίως κατά τα άλλα πάντα τιμητικό βουλευτής του Κοινοβουλίου, αλλά να αξιοποιήσω τον χρόνο μου παλεύοντας για την Ελλάδα, κουβαλώντας αν θέλετε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Στα πανεπιστήμια, στους επενδυτές, σε άλλους ηγέτες. Πράγματι γύρισα τον κόσμο, μιλώντας και για τις θυσίες της Ελλάδας και για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και για τις πιθανές λύσεις, αυτές τις οποίες προτείνω, που ουσιαστικά λένε μεταρρυθμίσεις, για να υπάρξει ελάφρυνση στο χρέος και ελάφρυνση στον ελληνικό λαό. Και συζήτησα αυτές τις προτάσεις τις οποίες έχω καταθέσει ως κίνημα με οικονομολόγους, με ηγέτες, με πολιτικούς στην Ευρώπη, με επενδυτές και θεωρώ ότι είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να περάσει εάν η επόμενη κυβέρνηση διαπραγματευτεί με σοβαρότητα, σύνεση και υπευθυνότητα. Ερώτημα από την πατρίδα μου, την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Γιατί δεν προχώρησε ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη? Ναι. Γιατί δηλαδή η κυβέρνησή σας υπέκυψε, μου γράφουν οι φίλοι που στέλνουν το ερώτημα, στην πίεση της Δύσης και ιδίως της Αμερικής να μην προχωρήσει ο αγωγός με τη Ρωσία? Άλλος ένας μύθος. Άλλος ένας μύθος, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο ο οποίος καλλιεργήθηκε. Εγώ, καταρχήν η κυβέρνηση του Πασόκ πρότισε τον Μπουργκάς παλαιότερα Αλεξανδρούπολη. Δεύτερον, εγώ πήγα στη Βουλγαρία και ζήτησα να προχωρήσει. Ήταν ο Βούλγαρος πρωθυπουργός που δεν ήθελε. Ρωτήστε λοιπόν τους Βουλγάρους σε ποιους υπέκυψαν. Δεν ήταν το δικό μας πρόβλημα. Και να πω κάτι. Και ήμουν εγώ ο πρωθυπουργός που όταν δεκαετίες δεν γινόταν τίποτα, προχώρησα στο να ψάξουμε να δούμε αν έχει η χώρα μας πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και τελικά κάτι βρήκαμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας απόψε και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι για ορισμένους φίλους που στείλατε τώρα αργά
ερωτήσεις που δεν τις είδατε να γίνετε, μπείτε αύριο το πρωί στο ενικός.gr να δείτε τη συνέντευξη. Είναι φανερό ότι την πιάσατε από τη μέση τη συνέντευξη και το λέω γιατί οι ερωτήσεις που μας στείλατε έχουν ήδη γίνει στο ξεκίνημα της συνέντευξης. Θα τις βρείτε αύριο το πρωί βλέποντας την εκπομπή στο ενικός.gr. Για τους φίλους που με ρωτούν γιατί ενώ την περασμένη Δευτέρα έκανα συνέντευξη με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έκανα αυτή τη Δευτέρα με τον Αντώνη Σαμαρά, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να είναι στην εκπομπή και δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου. Είναι δικαίωμά του βεβαίως, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή με ρωτάτε. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι εγώ μαζί σας, κύριε Νικολάου, και σας ευχαριστώ. Έτσι είναι, κύριε Παπανδρέου. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους.